Επιστρέψαμε με τα νέα της Κρατικής Ορχήστρας. Αυτή την Παρασκευή έχουμε μια νέα συναυλία και κοντά μας είναι ο Αρχιμίδης Παναγιωτίδης να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα δούμε και δεν πρέπει να χάσουμε επίσης. Καλησπέρα, Χριστίνα. Τι κάνεις, Παναγιώτη? Παναγιώτη, δύσκολα, δεν ξέρω. Για ποιον μιλάς. Είναι η δύσκολη μέρα που λέγαμε πριν εκτός αέρα, έτσι. Έλα να σου πω. Θα σε συγχωρέσω. Μάλλον κάτι άλλο φταίει. Δεν ξέρω. Φταίει η Πανσέληνος, φταίει που εγώ κάτι δεν έχω πάρει σωστά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι κουρασμένο σήμερα. Οπότε, να σου πω το δράμα μου όμως που με φωνάζουν Κατερίνα. Να σου το πω. Λόγω της αδελφής σου. Όχι, για δεν πες. Το ξέρουνε. Με φωνάζουν Κατερίνα. Άρα και εγώ έχω δικαίωμα μια φορά, κυρίες και κύριοι, να φωνάξω και κάποιον με το επίθετό του και όχι. Γυρνάς όταν σε φωνάζουν Κατερίνα. Όχι, γερνάω. Μάλλον αυτό φταίει. Για πάμε, Αρχιμίδη, γιατί τι άλλο θα δουν τα μάτια μας σήμερα. Πάμε λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα η Κρατική Ορχήστρα παρουσιάζει στο κοινό της πόλης μας την Παρασκευή 26 Απριλίου στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά. Στις 9 η ώρα το βράδυ έργα των Μπαχ, Σαλίνεν, Πρεγκολέζη και Πέρτ. Στην διεύθυνση ορχήστρας θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μιράτ, σοπράνο η κυρία Μαρίνα Βουλογιάννη, κόντρα τενόρος ο κύριος Νίκος Πανός, ενώ συμμετέχει η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου σε διδασκαλία Μαρίας Μελιγκοπούλου. Είναι, θα έλεγα, ένα κατανοητικό πρόγραμμα που μας φέρνει πιο κοντά στο θείο δράμα, στην Ανάσταση και το Πάσχα και ένα πρόγραμμα που μέσω των παραβολών του, αν θέλεις, τονίζει ακριβώς αυτό ότι δηλαδή παρά τις δυσκολίες της ζωής, τις δυσκολίες που περνάει ο καθένας από εμάς και τα προβλήματα, υπάρχει ελπίδα στο τέλος. Ο καθένας βέβαια ερμηνεύει την ελπίδα όπως αυτός θέλει, θρησκευτικά ή όπως αλλιώς νιώθει. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπεις, και αν έχουμε. Φυσικά, γιατί μετά θέλω να σε ρωτήσω τι είναι ο κόντρα τενόρος. Έχω ερωτήσεις, πώς θα γίνει δηλαδή, υπάρχουν απορίες του κοινού. Εντάξει, θα σου απαντήσω λοιπόν. Έχουμε και μία ανακοίνωση η οποία αφορά την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής 21 Ιουνίου. Mm-hmm. Αργεί ακόμα, αλλά γιατί στο λέω αυτό. Βγάζουμε προς τα έξω, όπως είπαμε, το κοινωνικό πρόσωπο της ορχήστρας και σε άλλες εκπομπές, αν θυμάσαι. Θα διεξαχθούν ακροάσεις από την Κρατική Ορχήστρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, όπως είπαμε, 21 Ιουνίου, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ωραία. Για μαθητές οδείων 8 με 19 ετών, μουσικών σχολείων, αλλά και φοιτητές μουσικών σπουδών. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν 18 και 19 Μαΐου, γι' αυτό στο αναφέρω τώρα. Έτσι, καμία κοσαριά μέσα. Ακριβώς, αλλά επειδή είναι μεσολαβή και το Πάσχα δεν θα μπορέσουμε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε. Στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας, Λεωφόρου Νίκης 73. Κατάθεση πιστοποιητικών φίτησης έως και τις 15 Μαΐου στα γραφεία της Ορχήστρας, στην ίδια διεύθυνση. Να εμφανιστούν τα ταλέντα επομένως. Να τα ξετρυπώσετε. Έτσι ακριβώς, γιατί νομίζω ότι. Καλά, θα τα ξαναπούμε φαντάζομαι μέχρι τότε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής 21 Ιουνίου είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και για την πόλη μας. Φαντάζομαι θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις. Οπότε. Αυτά. Ωραιότατα. Έχουμε και το φεστιβάλ πιάνου, τους διαγωνισμούς. Έχουμε και το φεστιβάλ και να υπενθυμίσω, αν θέλεις, ότι στις 7 η ώρα ακριβώς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο FM 100,6 στην εκπομπή μου θα έχω καλεσμένους απόψε τον αντιδήμαρχο κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ναι. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ετός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, καθώς και την κυρία Καλυψό Γούλα, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να μιλήσουμε έτσι, όπως είπαμε, όχι μόνο για μουσική, αλλά και για μια έτσι κοινωνική διάσταση, το κοινωνικό πρόσωπο της Κρατικής Ορχήστρας. Και δεν μου λες, βρε Αρχιμίδη μου, τελικά τι είναι αυτός ο κόντρα τενόρος. Δεν θα σου απαντήσω όμως τώρα, θα γίνω πάρα πολύ κακός, γιατί ακόμα περιμένω να έρθει σε μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας, οπότε μόλις έρθεις θα σου απαντήσω καταλήλως. Θα τον γνωρίσω δηλαδή κιόλας τον κόντρα τενόρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει τότε. Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή. 9 η ώρα το βράδυ. 9 η ώρα το βράδυ, τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ.